Καλησπέριζω τον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στον Τουρισμό, στον Επισιτισμό. Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα, του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής. Γιατί απεργείτε? Μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας. Γιατί απεργούμε? Γιατί κύριε Μπογιόπουλε, πέρα από όλα αυτά που είπατε που δεν είστε είναι κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα ζήτημα είναι αν είναι βαριά η βιομηχανία, αποδείχτηκε μέσα στην πανδημία που μας πετάξανε έξω από τα ξενοδοχεία και τις δουλειές μας με 500 ευρώ. Και αποδείχτηκε ότι ο τουρισμός είναι ένα ευάλωτος κλάδος απέναντι σε πανδημίες, σε πολέμους και σε φυσικές καταστροφές. Είχα μετρήσει, κύριε Στεφανάκη, εκεί είχα σταματήσει εγώ, στις 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης που έχετε στον κλάδο. Ναι. Είναι τόσες ή έχουν αυξηθεί τώρα? Κοιτάξτε, είναι ένα κοκτέιλ, ένα μίξ όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Το καινούριο, η καινούρια μόδα, να το πούμε έτσι, είναι ο εργολαβικός εργαζόμενος. Δηλαδή αυτός που δουλεύει μέσω συνεργείων, εμείς τα λέμε δουλεμπορικά. Είναι χιλιάδες οι μετανάστες συνάδελφοί μας που έχουν έρθει από τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε είναι σε εμπόλεμη ζώνη είτε σε οικονομική καταλήστευση από μεγαλύτερες χώρες, και δεν πληρώνονται προφανώς με τον ίδιο μισθό που πληρωνόμαστε εμείς, με τα ίδια δικαιώματα που αυτά που μείναν δηλαδή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για δικαιώματα, μιλάμε για μια δουλειά η οποία κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία ξεπερνάει τις 10 ώρες την ημέρα, 6 με 7 μέρες την εβδομάδα. Οι ξενοδόχοι έχουν έρθει στο τραπέζι για συλλογική σύμβαση? Κοιτάξτε, η πρώτη απέτησή τους μετά από όλα αυτά τα ρεκόρ και μετά από 20 δισεκατομμύρια τζίρο που φαίνεται να φτάνουν και τα 22, από ό,τι φαίνεται όταν θα κλείζει το 24, δηλαδή με μεγάλη αύξηση κερδών και τις αφίξεις να φτάνουν τα 38 εκατομμύρια περίπου στην Ελλάδα φέτος, ζήτησαν να δουλεύουμε 10 ώρες την ημέρα από εδώ και πέρα και να διευθετείτε το ωράριο, οι 2 ώρες δηλαδή αυτές πέραν του 8ωρου. Είναι αυτό δώσουν, που έλεγε ο Χατζηδάκης, συν 2 ώρες και μετά θα πηγαίνετε να μαζέψετε ελιές. Ναι. Και να μας δώσουν ένα 3% αύξηση που καταλαβαίνετε σε συνθήκες τεράστιες ακρίβειες, δηλαδή 18% μέσο όρο αυξήσεις των τροφίμων μόνο, πέρα από το ότι εδώ στην Αθήνα που οι περισσότεροι δουλεύουμε στα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας, για να βρούμε ένα σπίτι έστω μια δίχωρη κασονιέρα πρέπει να δίνουμε 500-550 ευρώ, 600, δηλαδή σε λίγο θα φτάσουμε σε Θήβα για να νοικιάσουμε σπίτι και να δουλεύουμε στην Αθήνα. 3% αύξηση είναι ένα γελίο ποσό. Αυτές είναι οι απαιτήσεις τους. Αυτό ζήτησαν από την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού και είναι ένας βασικός λόγος για να βγούμε αύριο στην απεργία. Είναι απαράδεκτες αυτές οι απαιτήσεις. Δεν τις δεχόμαστε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που πετάγονται στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό. Οι μεν εποχικοί από τα εποχικά ξενοδοχεία τα οποία κλείνουν και θα βγουν στην καλύτερη των περιπτώσεων με 3 μήνες ταμείο ενεργείας των 480-500 ευρώ και 5 ημέρες. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Στεφανάκη. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για πόσους χιλιάδες ανθρώπους? Το Γενάρη δεν θα έχουν κανένα εισόδημα. Ναι. Αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Το Γενάρη δεν θα έχουν κανένα εισόδημα. Πόσο κόσμο αφορά αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, εδώ στην Αθήνα ξεπερνάνε τους 30.000 οι εργαζόμενοι. Συνολικά στα ξενοδοχεία η εποχική μαζί με τα εστιατόρια είναι κοντά στους 300.000 πανελλαδικά. Τώρα, μετά, κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι που βγαίνουν μετά οι ίδιοι και λένε ότι λείπουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και παραμένουν κενές. Ψάχνουν δούλους δηλαδή. Ένα είναι αυτό και ένα είναι να μας πούν πώς βγήκε η δουλειά. Αν δηλαδή όντως ήταν τόσες πολλές οι κενές θέσεις που ήταν, πάει να πει ότι βγάλαμε περισσότερα από πέρυσι και με περισσότερο κόσμο, γιατί πληρώσανε λιγότερα μεροκάματα. Δηλαδή βγάλανε 22 δισεκατομμύρια φέτος με λιγότερα μεροκάματα πληρωμένα, εφόσον τους λείπουν 80.000 θέσεις εργασίας όπως λένε. Και ταυτόχρονα αυτό το μήνα, στα 12μηνες λειτουργίας ξενοδοχεία, σταματάνε χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι με συμβάσει ορισμένου χρόνου καταχρηστικότατα. Δηλαδή υπάρχουν ξενοδοχεία που δουλεύουν όλο τον χρόνο και οι συμβάσεις που κάνουν στους εργαζόμενους, τουλάχιστον στο 40% των υπαλλήλων τους,
είναι στη βάση ορισμένου χρόνου. 6 μήνες, 7 μήνες. Του σταματάνε για 2 μήνες, του ξαναμπαίνουν μετά. Η απεργία σας η αυριανή είναι σε όλο τον κλάδο? Είναι σε όλο τον κλάδο και στα εστιατόρια, στα κέντρινγκ, στα ξενοδοχεία, σε όλη την Ελλάδα. Αύριο θα συγκεντρωθούμε 10.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητάμε να υπογραφεί συλλογική σύμβαση με εξασφαλισμένο το πενθήμερο οκτάριο, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Οι εργαζόμενοι που είναι με ορισμένου χρόνου να προσληφθούν άμεσα με αορίστου χρόνου σύμβαση, να επεκταθεί το Ταμείο Ενεργείας όσο είναι άνεργος ένας εργαζόμενος στον τουρισμό, μέχρι να ξαναξεκινήσει τη σεζόν. Και να πληρώνεται με ένα μισθό τουλάχιστον στο 80% του μισθού που πληρωνόταν για όλο το διάστημα της ανεργίας. Πολύ βασικό αυτό. Πέρα από το ότι μας έχουν κόψει το εφάπαξ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παίρναμε στην 20ετία και δεν έχουμε αυτό που χρειαζόμασταν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δικά μας λεφτά από το Ταμείο των Ξενοδοχοπαλλήλων. Έτσι. Και μας έχουν βγάλει βασικές ειδικότητες από τα βαρέα θηγενά που διεκδικούμε να επανέλθουν. Ο μάγειρας, η καμαριέρα με τόσο σκληρή δουλειά, κύριε Μπογιόπουλε, θα βγει στα 67 για σύνταξη. Στα 67. Πείτε μας πού είναι και τι ώρα η αυριανή συγκέντρωση. 10.30 Υπουργείο Εργασίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.